Χρειαστεί, να μην το ξεχάσω και να μην χρειαστεί. Α, ναι. Παιδιά, είμαι ο Winch και στο σημερινό επεισόδιο παίζουμε Minecraft Travel Games στον MC Gamer στην πίστα Holiday Resort. Και οι δύο λόγοι που παίζουμε MC Gamer σήμερα είναι πως πρώτον, ο Badland, η server του Badland είναι down και δεν μπορεί να παίξει κανένας. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα προφανώς, αλλά προσπαθώ να το λύσουν. Αλλά έχει πάρει πάνω από 2 ώρες τώρα. Οπότε δεν ξέρω. Και το άλλο θέμα είναι πως το σημερινό βίντεο περιέχει πολλά θέματα που θέλω να συζητήσω. Οπότε προτιμάω να είμαι MC Gamer με τα μεγάλη διάρκεια games του παρά Badland. Με τα μικρά games. Ωραία. Κάτι πήραμε. Δεν παραπονιέμαι καθόλου. Και ξεκινάμε με το πρώτο θέμα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι πως θα εξηγήσω γιατί ανέβαζα βίντεο κάθε 7 μέρες και όχι κάθε 2-3. Όπως περιμένανε όλοι, όπως περιμένα και εγώ. Γιατί είναι καλοκαίρι προφανώς. Ο λόγος είναι ότι σε λιγότερο από 2 μήνες θα είμαι τρίτη ηλικίου. Που σημαίνει πως έχω προετοιμασία. Που σημαίνει πως έχω θερινά μαθήματα. Οπότε κάθε μέρα για 4 μέρες της εβδομάδας έχω μάθημα το πρωί και μετά από το μάθημα γυρνάω σπίτι και διαβάζω, που αυτό καταναλώνει αρκετές ώρες από τη μέρα μου, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να κάνω όσο θα ήθελα αυτά που θα ήθελα. Αυτός είναι ο λόγος που ανέβαζα βίντεο κάθε 7 μέρες και όχι κάθε 2-3, όχι επειδή βαριέμαι και όχι επειδή κάνω κάτι άλλο που προτιμάω να κάνω αντί για βίντεο. Να το ξέρετε αυτό. Τώρα, συγγνώμη που για το ότι ανέβαζα βίντεο κάθε 7 μέρες, αλλά έχω σκεφτεί κάτι που πιστεύω πως είναι το καλύτερο, έτσι ώστε να ανεβάζω βίντεο κάθε 2-3 μέρες ή 2 βίντεο την εβδομάδα, που είναι το καλύτερο. Αυτό που έχω σκεφτεί είναι πως κάθε μέρα, τουλάχιστον κάθε μέρα που έχω όρεξη, μετά από κάθε μάθημα και αφού έχω διαβάσει και είμαι έτοιμος με κάθε υποχρέωση που έχω, θα κάνω record, edit, render και upload κατευθείαν με το που τελειώσω κάθε τι που έχω εκείνη τη μέρα και έχω όρεξη και ιδέα. Θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω, θα είναι record, edit, render και upload, ώστε να είναι έτοιμο για την επόμενη μέρα. Αυτό θα... Έλα ρε. Γιατί... Okay, για κάποιο λόγο μου φάνηκε πως δεν μπορούσα να βγω από το νερό. Δεν ξέρω γιατί. Περίεργο. Επιτέλους γλυκ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 λυ
Θα σας εξηγήσω τώρα γιατί πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Καταρχάς, δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Εσύ έχεις καλύτερη ένα από εμένα, που σημαίνει πως... εσύ το μόνο που καταφέρεις είναι να με νευριάζεις παρά να κάνεις κάτι άλλο. Θα πρέπει να κάνεις τζένσε λίγο, πήδηξε στο νερό, είσαι νεκρός τώρα. Okay, θα σε παρατήσω γιατί είσαι άχρηστος. Α, γυρνάς, λοιπόν. Άμα σου λέω ότι θα σκοτώσω και αυτό και σαν για αυτόν, τι θα κάνεις? Έλα, θες να κάνεις κλίνα μήπως? Θέλεις? Εσύ τι κάνεις, με βαράς με τα ρό σου, Εσύ θες να κάνεις κλίνα, τι έγινε? Φοβάστε και δύο. Okay, ευχαριστώ. Πάρα πολύ, ευχαριστώ για τη χορηγία σου. Μου σπάσε τα νεύρα και μετά πέθανες. Εσύ τι θα κάνεις, θα μου δώσεις τα ρό σου? Okay. Και μετά θα τρέξεις. Ποια λογική? Εσύ τι κάνεις εκεί πέρα? Τι γίνεται? Δεν ξέρω. Okay. Α, και ήταν καλό αυτό. Όμως αποσυντονίστηκα, συγγνώμη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό θα κάνω με το record, edit, edit, render και upload. Θα το κάνω αυτό γιατί δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει η επόμενη μέρα, που σημαίνει πως μπορεί να μην έχω όρεξη, μπορεί να μην έχω ιδέα για βίντεο, ή μπορεί να μου τύχει κάτι και να μην μπορώ να κάνω βίντεο. Που αυτό ήταν πολύ κακό σε περίπτωση που δεν έχω κάνει record την προηγούμενη μέρα. Οπότε θα μείνετε εσείς χωρίς βίντεο. Και αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή θα νιώθω πολύ άσχημα με γίνει αυτό το πράγμα. Και επειδή δεν θέλω να νιώσω άσχημα και δεν θέλω να αφήσω ούτε εσάς χωρίς βίντεο, ούτε το κανάλι inactive, αποφάσισα να κάνω αυτό. Που θα είναι και αποτελεσματικό και δεν θα μου τρώει και χρόνο. Εσύ θα. Ναι, σε παρακαλώ, πέθανε.
νερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ τυχερό. Με τέτοια άρωμα που είχε άλλασα, πρέπει να είχα πεθάνει τώρα ήδη. Όμως επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έρθει κάποιο για cleanup, θα κάτσω τα πάνω που είναι καλύτερο σημείο από το να κάτσω εκεί κάτω, που είναι κλειστό χώρο. Και α κάνουμε λίγο regen. Καλό αυτό. Πού ήμουνα? Λοιπόν, εκεί που ήμουνα είναι πως αυτό πιστεύω είναι το καλύτερο. Και θα ήθελα από εσάς να μου πείτε αν πιστεύετε αυτό είναι το καλύτερο ή αν έχετε σκεφτεί κάτι ακόμα καλύτερο που μπορεί να. Όχι και να μπορώ να κάνω πιο πολλά records και να βλέπετε ποιος είναι ένα βίντεο και να μην μου τρώει πολύ χρόνο. Γιατί αυτό δεν μου τρώει καθόλου χρόνο. Το record ίσως να μου φάει από 10 μέχρι μισή ώρα και το edit κανένα 15, κανένα 30 λεπτό. 20 λεπτό με 30 λεπτό, κάπου εκεί. Αναλώσει το βίντεο και το τι έχω να κάνω edit. Οπότε, άμα έχετε σκεφτεί κάποια καλύτερη ιδέα, πιο σύντομη, καλύτερη, πιο αποτελεσματική, να μου την πείτε παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπω όλα τα comments, δεν παραλείπω κανένα. Οπότε, μην ανησυχείτε άμα θα δω ή δεν θα δω το comment σας. Εσύ. Okay. Θα σε καταδιώξω. Έλα εδώ. Οπότε, σας παρακαλώ, αφήστε μου πάρα πολύ. Το φέλα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε μου κάποιον τρόπο που έχει σκεφτεί που πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Oh. Ως έτσι, ε. Οκ. Okay. Τι κάνω, ρε. Οκ. Okay. Θα δω όλα τα comments, ειδικότερα άμα είναι ένα comment που θα με βοηθήσει και θα βοηθήσει και εσάς και το κανάλι και τα πάντα. Θες να είσαι εδώ πέρα να παλέψουμε, ε. Ε. Έλα, έλα, έλα. Σου κάνω χώρο να έρθεις, να είναι fair, να μην παλέψουμε εδώ πέρα στο νερό. Έλα εδώ. Έλα. Δεν έρχεται. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, έλα. Νάτος. Έλα, βρε. Έλα στον μπαμπά. Τώρα σπαμάρουμε και δύο τα ρόντ μας μέχρι να πάμε για μάχη. Έλα, πάμε. Πάμε να σπαμάρουμε και δύο τα ρόντ μας. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Πάμε να σπαμάρουμε και δύο τα ρόντ μας. Τώρα θα σε πάρει ένα δύο. Έχεις κολλήσει και είσαι νεκρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και πάλεψες. Βλέπω κι άλλο έναν. Hey, επισκέπτης, γεια σου. Αχμέτ Μπερκ. Αλχακμπάρ. Οκ, λίγο πιο intense αυτό. Δεν ξέρω αν έγινε λάγκαρ αυτό στο σερβερ. Δεν ξέρω αν λάγκαρ καν κανείς. Απλά ήταν λίγο παραπάνω intense. Δεν πειράζει, τον πήραμε γι' αυτόν. Ξέχασα το άλλο θέμα. Το άλλο θέμα είναι σχετικά με το Q&A. Το Q&A ήταν να ανέβει στη θέση αυτού του βίντεο. Αλλά δεν ανέβηκε επειδή σκέφτηκα κάτι πολύ καλό που θα κάνει το Q&A και πιο ωραίο να το δεις και πιο ευχάριστο και πιο γκούφικο και τα πάντα. Θα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι αν το κάνω άμα το ανέβαζα τώρα. Οπότε εμπιστευτείτε με και θα σας αρέσει πάρα πολύ, το πιστεύω. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Απλά θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο παραπάνω. Εμπιστευτείτε με και δεν θα χάσετε. Θα είναι τρομερά ωραίο, πιστέψτε με. Αυτά τώρα, το πω πολύ βιαστικά το δεύτερο θέμα. Επειδή. Εντάξει, ήταν και VPP, ήταν και intense και όλα αυτά. Οπότε από εσάς τα comments θέλω. Πρώτον, άμα έχει σκεφτεί κάποιο καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα είναι πιο αποτελεσματικό για να κάνω. Να ανεβάζω πιο πολλά βίντεο και τα σχετικά. Και δεν θα μου τρώει πολύ χρόνο, δηλαδή θα είναι καλύτερο από αυτό που σκέφτηκα εγώ, με λίγα λόγια. Λαγκάρι, θα σε κάνω. Βασικά δεν θα σε κάνω ghost kill, θα παίξουμε πιο fair. Έλα εδώ. Αν μα σταματήσει να τρέχει κιόλα, γεια σου. Λοιπόν, οπότε αυτό θέλω να πω στα comments, αν έχετε κάποιο καλύτερο τρόπο. Α, με πέτυχε! Μπράβο! Μπράβο, είσαι πολύ καλός. Ένα σκοτώ τώρα. Έλα. Μην τρέχεις. Οκ. Okay. Θα σε αναλάβει το κάρμα. Ή μάλλον ο κεραυνός καλύτερα. Δεν πρόκειται να γυρίσεις πίσω. Α, οκ. Okay. Γεια σου! Αυτό είναι γεμιδά πραγματικά, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι με πατάτες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω.
Θα έχω σκεφτεί αυτόν τον τρόπο που ανέφερα πιο πριν στο βίντεο για να κάνω πιο πολλά βίντεο και να τρώω, να χρησιμοποιώ τον ίδιο χρόνο για να τα κάνω. Αν έχει σκεφτεί κάτι καλύτερο, παρακαλώ άφησε το στο σχόλιο, θα δω όλα τα σχόλια, ειδικότερα αν είναι κάτι αυτό που θα βοηθήσει το κανάλι και εμένα και εσάς γενικότερα. Εκτός αυτού, το Q&A ήταν να ανέβει στη θέση αυτού του βίντεο, αλλά θα ανέβει μετά από αυτό και λόγο είναι πως σκέφτηκα κάτι που θα κάνει το Q&A πολύ καλύτερο που θα ήταν άμα το έκανα στη θέση αυτού του βίντεο. Οπότε απλά εμπιστευτείτε με και πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ήμουν ο Winch, όπως όλοι ξέρετε. Λογικά, ναι πρέπει να ήμουν ο Winch. Και άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να αφήσετε ένα like. Πάμε για τα 110 likes, άμα θέλετε, άμα μπορούμε. Θα ήταν πολύ καλό. Όπως είπα, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να αφήσετε επίσης ένα comment και να μου πείτε, να μου προτείνετε οτιδήποτε θέλετε, να μου πείτε οτιδήποτε θέλετε εσείς. Ας πούμε, hub. Και άμα είσαι νέος και σου αρέσει το περιεχόμενο που βλέπεις στα βίντεο μου και όλα τα σχετικά, και θες να βλέπεις παραπάνω και να ενημερώνεις για το πότε να βάζω κάθε τι, μπορείς να κάνεις μια εγγραφή. Πάρα πολύ που με υποστηρίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποστηρίζετε και που. Δεν ξέρω, απλά είναι όλο υπέροχο και τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο. Μπλα, το καθένα. Σκάσε!